Ένα παπουτσάκι σε λίγους μήνες θα κρατά στην αγκαλιά της τον καρπό του ερωτά της με τον αγαπημένο της Παναγιώτη Πυλαφά. Έγκυος ευτυχισμένη με την κυλίτσα της να φουσκώνει όμορφα, η Κατερίνα βρίσκεται στην πιο τρυφερή φάση της ζωής της και όταν τη συναντήσαμε στην πρεμιέρα της παράστασης Μια από τα Γίδια στο θέατρο Ήδη μαζί με τον άντρα της, δεν δίστασε να μας περιγράψει συναισθήματα, σκέψεις, αγωνίες και κυρίως τη χαρά της. Είναι μια ωραία περίοδος, υπέροχη. Σε ποιο μήνα είσαι τώρα? Θα μπω στον 6ο σε 9 εβδομάδα. Και το φίλο το γνωρίζεις? Ναι, ένα αγοράκι. Είναι ωραία, πάρα πολύ ωραία, ευχάριστη. Νομίζω ότι είναι μια περίοδος που θα θυμάμαι για πάντα. Είναι μια πολύ, πολύ, πολύ όμορφη, χαλαρή περίοδος. Έχεις εύκολη εγκυμονή και βέβαια μερικού άγχους, έτσι για να πάνε όλα καλά. Είναι εύκολη η εγκυμοσύνη σου ή όχι? Πολύ, δόξα τω Θεώ. Πολύ καλά. Λιγούρες έχεις? Είχα. Τώρα εντάξει, ηρέμησαν. Ναι. Ο Παναγιώτης όταν του είπες ότι είσαι έγκυος, τι σου είπε? Εντάξει. Τρελάθηκε, τι να σου πω, είναι πολύ χαρούμενος. Το ότι είναι αγοράκι σε ευχαριστεί ή θα ήθελες ένα κοριτσάκι? Δεν θέλω να μ' ακούσει τώρα. Όχι, εντάξει, όπου να είναι υγιές, αυτό έχει σημασία. Το αγοράκι έχει τη δική του γλυκά. Όλα θα κάνουμε και κοριτσάκι μετά. Επικοινωνώ μαζί του πολύ και το χαϊδεύω πολύ πάντως. Η κυλίτσα φουσκώνει, σε αγχώνει? Όχι, καθόλου. Εννοείς που παίρνεις κιλά στην όλη διαδικασία? Εντάξει, αυτό αφού είμαι έγκυος, δηλαδή έτσι είναι τα πράγματα. Το χαίρομαι όσο μπορώ, χωρίς βέβαια να ξέρεις, να κάνω κατάχρηση αυτού. Πόσα κιλά έχεις πάρει? Έχω πάρει 7 μέχρι στιγμής. Δεν και λίγα. Να πάμε στην κοκκινιά, να πούμε τα λουζάκια μας, να πούμε τα μπουζουκάκια. Στο θέατρο πώς τα καταφέρνεις πάνω στη σκηνή? Εκεί τελειώνουμε. Μέχρι στιγμή ήταν άνετα πολύ. Δεν σε δυσκόλεψε καθόλου? Όχι, δόξα τω Θεώ. Ήταν μια χαρά όλα. Οι συνθήκες είναι πολύ καλές, οπότε ήταν ευχάριστο όλο το. Και το έργο και ο ρόλος, ξέρεις, δεν είναι κάτι βαρύ, δύσκολο συναισθηματικά. Είναι χαρούμενο, οπότε τραγουδάει το χρυσόψαρο, μάλλον. Ναι. Πάντως, όταν έμαθες ότι είσαι έγκυος, αγχώθηκες σχετικά με την παράσταση που έπρεπε να είσαι εκεί? Σαφώς. Είναι μια υποχρέωση την οποία θα έπρεπε να τη βγάλω εις πέρας, αλλά τελικά η ζωή μας προλαβαίνει μερικές φορές.